επικεφαλήτρια του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και βεβαίως τον Γιάννη Μάζη, ομότιμο καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής. Γεια σας και στους δύο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Μάζη, να ξεκινήσουμε από εσάς ένα πρώτο σχόλιο για τις εξελίξεις όπως ακριβώς συμβαίνουν αυτή τη στιγμή επί του πεδίου και της διπλωματίας. Αν μου επιτρέπετε για λόγους αυρότητος να ξεκινήσει πρώτα η κυρία, εκτός αν δεν το επιθυμεί. Κυρία Κουκίδου, αφού σας δίνει την πάσα, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Ας ξεκινήσουμε από εσάς. Αν και η κυρία Κουκίδου δεν στέκεται σε αυτά τα στερεότυπα, το γνωρίζουμε. Πάμε, κυρία Κουκίδου. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ξέρετε, τώρα άκουγα τις δηλώσεις των Αμερικανών, αγαπητοί μου κύριοι, και σκεφτόμουν το εξής, ότι προσπαθούμε απεγνωσμένα να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο, μεταμοντερνιστικό κόσμο, όπου δίνουμε έμφαση στη μαλακή ισχύ και ξεχνάμε ότι ένα στρατό, μόνο ένας άλλος στρατός μπορεί να το σταματήσει. Αυτή νομίζω είναι ξεκάθαρο με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, ακριβώς πηγαίνοντας πίσω στους Αμερικανούς, θα αναφερθώ στο Θουκυδίδη, μπαίνω στον πειρασμό, να πω το εξής. Όταν οι Αθηναίοι στον πρώτο χρόνο του πολέμου, του Πελοποννησιακού πολέμου, δεν επιθυμούν πλέον να αρχίζουν, έχουν αμφιβολίες αν πρέπει να πολεμήσουν τη Σπάρτη, ο Περικλής τους λέει το περίφημο ότι μπορεί να ήταν λάθος να έχουμε την αυτοκρατορία μας, αλλά είναι επικίνδυνο να την αφήσουμε να φύγει, να καταρρεύσει. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικανοί δεν έχουν διαβάσει σε ένα δεκαλάτο του Κυρίδη, διότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι οι ηγεμόνες σε αυτόν τον κόσμο, στο διεθνέ σύστημα, εάν δεν είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν. Άρα αυτό που λέτε εσείς είναι ότι αν δεν πέσει η στρατιωτική άμυνα αυτή τη στιγμή από την πλευρά του ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να σταματήσει η Ρωσία. Θα υλοποιήσει το σχέδιό τους ακριβώς όπως το έχει καταρτήσει. Οπωσδήποτε, να σας πω κάτι, κύριε Μιχαλά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία. Όταν ο Πούτιν κατάφερε να ξεκολλήσει την υπερνηστερία από τη Μολδαβία, είπαμε δεν πειράζει, δεν μας αφορά. Όταν δημιούργησε όλα αυτά που δημιούργησε στη Γεωργία και είχαμε δύο αποσχιστικές οντότητες, είπαμε δεν πειράζει, είναι δική του σφαίρα επιρροής, θα τον αφήσουμε να προχωρήσει. Έκανε εισβολή στην Κριμαία. Είπαμε, OK, ας κάνει και την προσάρτηση της Κριμαίας, είναι ιστορικά ένα ρωσικό έδαφος. Ναι. Έχουμε τις δύο αποσχιστικές οντότητες, δηλαδή πλέον είναι αργά για να σταματήσει τον Πούτιν. Και εγώ χθες έκανα και ένα παραλληλισμό και μια φίλη ιστορικός μου είπε, είσαι υπερβολική. Είπα και τον Μουσολίνη προσπαθούσαν με κυρώσεις να το σταματήσουν στη δεκαετία του 30. Και είδαμε ακριβώς πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μάλιστα. Διότι όταν προχωρείς με εξευμενισμό σε τέτοιου είδους αντιδράσεις, τέτοιου είδους αποτελέσματα θα έχεις αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται σήμερα στην Ουκρανία. Μάλιστα, κύριε Μάζη. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα άκουσα αυτά. Θα πω και εγώ τις δικές μου εκτιμήσεις. Πρώτα, πού νομίζω ότι θα σταματήσει ο Πούτιν. Ο Πούτιν θα σταματήσει εκεί όπου του απαγόρευσε το 2014 ο Ομπάμα να προχωρήσει. Ουσιαστικά δηλαδή, εάν κοιτάξουμε ένα χάρτη ρωσοφωνίας και ρωσοφιλίας, όπως αυτός άλλωστε εκφράστηκε και στις εκλογές της Ουκρανίας, τις τελευταίες, θα δούμε ότι θα σταματήσει εκεί γύρω στο Νίπερο και θα κοιτάξει να καλύψει όλες τις ακτές της Αζωφικής θάλασσας, ούτως ώστε να συνδέσει το μικρό Ντονμπάς με το μεγάλο Ντονμπάς, περιλαμβάνοντας Μαριούπολη και Χάρκοβο κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως έτσι είναι, όπως τα λέει η κυρία Κουκίδου, διότι και εγώ είμαι υπέρ της αντιλήψεως του ότι πρέπει να υπάρχει ένα σοφό κράμα ισχύς και δικαίου, ισχύος και δικαίου, για να μπορούμε να συνεννοούμεθα σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Εκείνο όμως το οποίο δεν προσέξαμε ήταν ότι ο κύριος Πούτιν μιμείται ακριβώς αυτά τα οποία η Δύση μέχρι τώρα ανέχθηκε. Παραδείγματος χάρη, η Τουρκία τι κάνει? Εισβάλλει στη Βόρειο Κύπρο, φέρνει, εισάγει 40.000 στρατεύματα κατοχής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 5 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για να μην το κάνει, συνεχίζει, μπαίνει στην αμόχωστο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 2 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για να μην το κάνει, επιπλέον ανακηρύσει το ανεξάρτητο τουρκοκυπριακό κράτος, παρά το γεγονός ότι όλος ο ΙΕ της έχει απαγορεύσει να το κάνει, και βεβαίως η Δύσης σφυρίζει κλέφτικα.
Βεβαίως η ευθύνη η πρώτη είναι δική μας και της Αθήνας και της Λευκοσίας. Αλλά ο Πούτιν μαθήτευσε στους καλύτερους. Μετά, τι γίνεται, τι κάνει η Δύσης με ένα ανάλογο δημοψήφισμα, δημιουργεί το Κόσοβο. Ο Πούτιν το βλέπει και αυτό. Και σου λέει, μα εσείς τα κάνετε, γιατί να μην τα κάνω κι εγώ. Λοιπόν, άρα, μάθημα πρώτο. Ο αλγόριθμος πρέπει να είναι σταθερός. Ναι. Εάν η Δύση επιθυμεί τήρηση του διεθνούς δικαίου, πρέπει πρώτα απ' όλα να το τηρεί και η ίδια. Δεύτερον, εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ως χρήσιμο ηλίθιο την Ουκρανία, η οποία ουσιαστικά διαμελίζεται, και ο κύριος Μπάιντεν μας λέει θαραλέα ότι εγώ δεν θα στείλω στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι τελευταία σίτσας το νατοϊκό έδαφος. Μα δεν απειλεί ο Πούτιν το νατοϊκό έδαφος, μας δουλεύει ο κύριος Μπάιντεν. Τρίτο, ερχόμαστε και τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι κερδισμένοι σε αυτή την υπόθεση ποιοι είναι. Είναι τα αμερικανικά shale gas, τα οποία επειδή το πετρέλαιο έχει φτάσει σε 105 δολάρια το βαρέλι, ένα το κρατούμενο, είναι ο Ρώσος ο κύριος Πούτιν, και βεβαίως χαμένη είναι η Ουκρανία και η Ευρώπη, η οποία θα πληρώσει με το αίμα της αυτή τη στιγμή την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Άρα λέτε ότι μπορεί κάποια πράγματα να αφέθηκαν επίτηδες να εξελιχθούν ώστε κάποιοι εκατέρωθεν να κερδίσουν, κύριε Μάζη? Και σε οικονομικό επίπεδο και σε ενεργειακό. Εγώ δεν είπα τίποτε ο καημένος. Εκείνο που κάνω είναι να αναγνώσω την πραγματικότητα. Αυτό λέω. Τι μας λέει η πραγματικότητα γι' αυτό? Ναι. Ότι η Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του κυρίου Πούτιν. Και θα χρηματοδοτήσει και τα ελλείμματα τα αμερικανικά με την εισδοχή shale gas αμερικανικού στην Ευρώπη. Αυτό μας λέει η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Κουκίδου. Να θυμηθούμε ότι κερδίζει και η Σαουδική Αραβία από αυτή την υπόθεση, παραδείγματος χάρη. Ναι. Νομίζω είναι σημαντικό να επιστρέψω σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, δηλαδή να πούμε την πρώτη ερώτηση. Κουιν μπόνο, ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση? Σίγουρα χάνει η Ουκρανία, αλλά ο Πούτιν ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει τα όρια του διεθνούς συστήματος. Ναι. Διότι κατάλαβε ότι τον παίρνει να το κάνει αυτό, δεν έχει κανένα να το σταματήσει. Και σημαντική εξέλιξη, κύριε Μιχάλαρε, και σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, είναι ότι χθες είχαμε μια αντίδραση από την Κίνα, που η Κίνα έτσι αργοπορούσε λίγο να τοποθετηθεί, ας θέλετε, φθαρσός για όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Και χθες τοποθετήθηκαν και είπαν τα εξής: εμάς δεν μας αφορούν οι μονομερείς κυρώσεις του οποιοδήποτε. Δεν είναι, λέει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιοδήποτε να βάζει κυρώσεις μονομερώς και όλοι οι άλλοι να ακολουθούν. Εμείς, λέει, δεν θα ακολουθήσουμε, δεν το κάναμε ποτέ και δεν θα επιβάλλουμε οποιασδήποτε κυρώσεις στην Ρωσία. Και ακριβώς γνωρίζουμε τώρα ότι η διέξοδος, μια οικονομική διέξοδος της Ρωσίας υπάρχει, έχει συμφωνηθεί και είναι με τους Κινέζους. Και απλώς να καταλήξω και να πω το εξής, ότι απαντώντας το ερώτημα ποιος κερδίζει, να θυμηθούμε ότι κερδίζει και η Κίνα αυτή τη στιγμή. Διότι θα εξαρτηθεί πολύ περισσότερο πάνω της η Ρωσία ακριβώς όταν ακολουθήσουν οι κυρώσεις. Και ποιο είναι το μήνυμα που δίνεται συμβολικά στο παγκόσμιο? Ναι. Οι Αμερικανοί πλέον δεν μπορούν να παίζουν παιχνίδι μόνοι τους στην ανθρωπότητα. Υπάρχουν κι άλλοι. Και οι άλλοι σίγουρα καραδοκούσαν, περιμέναν την ώρα τους και η ώρα τους φαίνεται να έχει έρθει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, επειδή πιάσαμε και τις περιφερειακές δυνάμεις και τους συμμάχους των δύο βασικών πυλώνων, έχουμε καμιά εικόνα το τι κάνει το Ισραήλ, που φανταζόμαστε συντάσσεται με τη Δύση σε αυτό, και το Ιράν? Γιατί πιάσαμε και την Κίνα στην όλη υπόθεση. Πολύ ωραία. Τι έγινε εδώ τώρα? Η σοφία αυτή η εγκέφαλη της Δύσης κατάφεραν να αναστρέψουν την πολιτική Νίξον Κίσιγκερ, ναι, η οποία το 1972 είχε καταφέρει να απομακρύνει την Κίνα από την τότε Σοβιετική Ένωση. Εδώ πέρα τι κάνανε οι σοφοί αυτοί εγκέφαλοι? Δημιούργησαν μια σύμπηξη ενός ισχυρού άξονα μεταξύ Ρωσίας Κίνας. Στον άξονα αυτό προστίθεται και το Ιράν, και βεβαίως μην παραξενευτείτε αν το επόμενο πιάτο στο διεθνές μενού, ναι, αλληλεφαγίας είναι η Ταϊβάν. Έτσι, διότι η Κίνα τώρα, σε περίπτωση που δημιουργηθεί μεγαλύτερη έκρηξη στην περιοχή,
είναι φυσικό ότι θα κοιτάξει να λύσει τις διαφορές της με την Ταϊβάν. Στο δε μεγάλο αυτό ευρασιατικό άξονα που δημιουργεί αυτή τη στιγμή η βλαχώδης πολιτική της Δύσεως, προστίθεται και η Βόρειος Κορέα, μάλιστα, η οποία έχει πολλαπλασιάσει τις δοκιμές τις πυραυλικές της. Και μπαίνουμε τώρα σε ένα θέμα που μας αφορά. Η Τουρκία. Τι θα κάνει ο επιτίδιος ουδέτερος? Από τη μία μεριά θα καταδικάζει βέβαια την παράνομη εισβολή που έγινε κατόπιν προσκλήσεως, όπως έκανε και η ίδια του κυρίου Πούτιν, αλλά από την άλλη μεριά είναι αντίθετη με τις κυρώσεις, όπως και η Κίνα είναι αντίθετη με τις κυρώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα κλείσει τα Δαρδανέλια και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στα πλοία, μάλιστα, τα οποία τα ρωσικά θα το κάνει, γιατί αν δεν το κάνει θα έχει επιλέξει πλέον με ποιους θα πάει και ποιους θα πείσει. Και αν αφήσει τους Ρώσους, έχει κάτι μέτωπα ανοιχτά η Τουρκία, που αρχίζουν από τη Λιβύη, συνεχίζουν στο Ιράκ, πάνε στη Συρία για να πιάσουν τα γύρω-γύρω, να μην μπούμε σε άλλα. Τι θα κάνει με αυτά η Τουρκία? Και τώρα λέω σαν κατακλείδα, θα αποφασίσει η Αθήνα και η Λευκοσία επιτέλους να θέσει σε αυτές τις εκτάκτους συνόδους τις, ναι, πολεμικές με τις ιαχές και τα λοιπά, το θέμα της εισβολής και κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο? Θα το κάνει? Μιλάμε για ένα νεκρό ή για δύο νεκρούς. 6.000 νεκρούς είχε η εισβολή στην Κύπρο. Μάλιστα. Και 200.000 εκτοπισμένους. Είναι ένα ντόμινο ανατροπής ισορροπιών αυτή τη στιγμή και πρέπει να επαναπροσδιοριστούν κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς τα έβαζαν οι δυνατοί μέχρι στιγμής, κύριε Μάζη. Και επαναρρύθμιση των διεθνών αλγορίθμων ισχύως, αγαπητέ κύριε Μιχάλαρε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Η Αθήνα και η Λευκοσία πρέπει να το κάνει. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις και τις γνώσεις σας. Θα επανέλθουμε βεβαίως. Να είστε καλά. Πάμε στον αρχισυντάκτη του Δελτίου Ειδήσεων, τον Κυριάκο 56, να μας δώσει τις πολιτικές εξελίξεις και τις δηλώσεις